Και πάλι, αγαπητοί μου χριστιανοί, ευρίσκομαι εις το αμύνδιο. Και πάλι πρόκειται να κηρύξω τον Λόγον του Θεού. Ως επίσκοπος είμαι υπεύθυνος δια τη σωτηρία όλων των ψυχών των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, και είμαι υποχρεωμένος να κηρύττω τα Λόγια του Θεού. Το κήρυγμα είναι το κύριο έργο του Επισκόπου. Μα έχω ένα δισταγμό. Άραγε υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στον 20ο αιώνα να ακούσουν τα Λόγια του Ευαγγελίου? Σε αυτό το δισταγμό απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος και μου δίνει μια μεγάλη παρηγοριά. Τι λέγει ο Χρυσόστομος? Ότι εγώ, λέει, θα κηρύξω το Λόγο του Θεού, και αν δεν με ακούσουν όλοι, θα με ακούσουν οι μισοί, και αν δεν με ακούσουν οι μισοί, θα με ακούσουν 100, και αν δεν με ακούσουν 100, θα με ακούσουν οι 50, και αν δεν με ακούσουν οι 50, θα με ακούσουν οι 10, και αν με ακούσουν οι 10, θα με ακούσει ένας, και ένας μόνο να με ακούσει, φτάνει. Ναι, η αξία του ανθρώπου είναι τόσο μεγάλη ώστε φτάνει η σωτηρία ενός ανθρώπου. Συνεπώς και εγώ με την ελπίδα αυτή θα κηρύξω και πάλι το Λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο το ακούσατε. Τι είναι το Ευαγγέλιο σήμερα? Είναι μια παραβολή. Ποια παραβολή? Η πιο ωραιότερη παραβολή που είπε ο Χριστός. Μια παραβολή αριστούργημα. Μια παραβολή που είπε κάποιος ότι κι αν τίποτε άλλο στον κόσμο δεν έλεγε ο Χριστός, παρά μόνο έλεγε τα λόγια αυτά της παραβολής, έφτανε αυτή η παραβολή να αποδείξει ότι ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος, δεν είναι απλός ένας φιλόσοφος, ένας κοινωνιολόγος ή ένας μεγάλος άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός. Διότι μόνον Θεός ως καρδιογνώστης μπορούσε να γνωρίζει τα βάθη της ανθρωπίνης καρδίας. Μέσα στη σημερινή παραβολή ζωγραφίζεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σε δύο καταστάσεις. Ο άνθρωπος ο ένας που κατρακυλάει συνεχώς και καταπαύστος με τα σκακίας και ρατώματά του και φτάνει στην άβυσσον της διαφθοράς και της αμαρτίας, φτάνει στο ράδι, και από το άλλο μέρος ο άνθρωπος ο οποίος εγείρεται δια πτερήγων αγγέλων και αρχαγγέλων και φτάνει μέχρι των ουρανών. Αμαρτία και μετάνοια, πτώσεις και ανάστασης, παράδεισος και κόλασης, Θεός και δαίμον. Μέσα σε αυτή την παραβολή όλα υπάρχουν, οι αλήθειες αυτή η μεγάλη της πίστεώς μας. Με λίγα λόγια έχουμε να είπουμε τα εξής, ότι ήταν ένας πατέρας φιλόστοργος, ένας πατέρας που αγαπούσε τα παιδιά του, και ότι ο πατέρας αυτός είχε δυο παιδιά, και ότι στο σπίτι μέσα δεν έλειπε τίποτε απολύτως. Στο σπίτι ήτανε όλα τα αγαθά. Ένας μικρός παράδεισος ήταν το σπίτι του καλού πατέρα. Τα παιδιά μένουν ευχαριστημένα? Ταλέποροι γονείς. Η φωτογραφία σας είναι μέσα στη σημερινή παραβολή. Κοπιάζετε, μοχθείτε, υδρώνετε, σκοτώνεστε, κολάσσεστε. Και είναι ευχαριστώ? Δεν ακούτε από τα παιδιά. Γκρίνια. Ιδίως τα παιδιά του 20ου αιώνα είναι αχάριστα παιδιά, που μοιάζουν καταπληκτικώς με το παιδί το νεότερο του πατέρα. Ότι ο ένας έμεινε κοντά στον πατέρα, ο άλλος του φαινόταν το σπίτι φυλακή, και προσπαθούσε να σκοθεί να φύγει από το σπίτι, νομίζοντας ότι μακριά, πέρα στη χώρα τη μακρινή, εκεί θα βρει τον παράδεισό του. Και έτσι μια μέρα ομίλησε με αυθάδια στον πατέρα και του λέει: «Πατέρα, θέλω να φύγω μακριά από σένα, πέρα στη ξενιτιά, στην απέραντη χώρα της ξενιτιάς, εκεί θα ζήσω ευτυχής και μακάριος». Και ο πατέρας έκλαψε και πόνεσε για τα λόγια του παιδιού, μα δεν τον επίεσε, δεν τον εβίασε, δεν ήθελε να τον κρατήσει κοντά με τη βία,
διότι εμπροκειμένου ο πατέρας είναι ο Θεός και ο πατέρας που έπλασε τον άνθρωπο τον έπλασε ελεύθερο, και το μεγάλο προνόμιο του ανθρώπου, το υπέροχο προνόμιο του ανθρώπου που δεν συναντάται στην ζωολογική κλίμακα και δίνει τεραστία αξία στον άνθρωπο είναι ελευθερία. Τον άφησε ελεύθερο. Λέγει η Γραφή, μπροστά σου λέει άνθρωπε βάζω νερό και φωτιά, διάλεξε και πάρε. Ή αν βάλεις το χέρι σου στο νερό θα δροσιστείς, αν βάλεις το χέρι σου στη φωτιά θα καείς. Ποιος είναι υπεύθυνος? Δεν είναι ο Θεός. Εσύ ο οποίος άπλωσε το χέρι σου στη φωτιά και κάηκες. Ελεύθερο λοιπόν τον άφησε ο πατέρας το παιδί, και το παιδί μια μέρα πήρε την περιουσία, τη μισή περιουσία, τα πώλησε όλα, τα έκανε ρευστό χρήμα, γέμισε τον πουγγί του από χρυσά χρήματα, χρυσά αργύρια, και ανεχώρησε και έφυγε μακριά. Που πήγε? Εκεί που ξοδεύεται το πολύ χρήμα. Πήγε στις μεγάλες πολιτείες. Εκεί λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, ποιος έφαγε την περιουσία τους? Δυο φορές και ο Απόστολος το λέει και το Ευαγγέλιο το λέει. Ποιος έφαγε τις περιουσίες σας? Αν το πω εγώ θα πείτε, αν ο δεσπότης ή θεστραμίντιο, και μα λέει εσχρά πράγματα, μας λέει εσχρά. Κατήντησαν τώρα στην εποχή μας τα εσχρά να τα κάνουμε, τα εσχρά τα κάνουμε μέρα νύχτα, να μην τα λέμε, να μην λέμε. Λόγω χάρη η γυναίκα η πόρνη, δεν τη λένε πόρνη σήμερα, φιλενάδα τη λένε, φιλενάδα, η ευγένειά τους. Το Ευαγγέλιο όμως δεν έχει ευγένεια. Τα σίκα σίκα, η σκάφη σκάφη, το σκότος σκότος και το φως φως. Σήμερα τόσο ο Απόστολος όσο και το Ευαγγέλιο ομιλούν για πόρνες και έκφυλες γυναίκες που πουλούν το κορμί τους και διαλύουν οικογένειες και καταστρέφουν την ανθρωπότητα. Νυχτερίδες της Ιδονής, αγκία του διαβόλου, όργανα του διαβόλου. Και τι λέει ο Απόστολος? Φωνάζει ο Απόστολος σήμερα, φεύγετε από την πορνεία και ό,τι πόρνους και μη. Το δε Ευαγγέλιο λέγει σήμερα ότι έφαγε την τεράστια περιουσία του που με πόρνες, με γυναίκες πόρνες. Πήγαινε στις γυναίκες και μαζί με συντροφιές αμαρτωλές κατέφαγε όλη την περιουσία του. Και ήρθε ώρα που δεν είχε δραχμή στην τσέπη του. Τίποτε απολύτως. Και όταν πλέον δεν είχε δραχμή στην τσέπη του και δεν μπορούσε να αγοράσει ούτε ένα καρβέλι ψωμί, τότε τον εγκατέλειψαν οι πάντες. Τον εγκατέλειψαν οι φίλοι, τον εγκατέλειψαν οι παρέες, τον εγκατέλειψαν οι γυναίκες, οι αμαρτωλές. Και αυτός λέει επείνασε. Τον έπιασε πείνα μεγάλη. Τόση πείνα που προσπαθούσε να βρει κάποια δουλειά. Και έγινε ανάνεργος. Και επιτέλους βρήκε κάποια εργασία μέσα σε ένα στάβλο, και μέσα στο στάβλο εκείνο πλέον έβοσκε κοπάδια χείρων, και το αφεντικό του ήταν τόσο σκυρό το αφεντικό του, ώστε δεν τον κοίταζε καθόλου, και όταν πήγε να πάρει τροφή από τα στόματα των χείρων, τα βελανίδια ή τα χαρούπια, ο ασκυρός αφέντης τον έδιωχνε από τους χείρους, γιατί αγαπούσε περισσότερα τα γουρούνια από ότι αγαπούσε τον δούλον αυτόν. Σκυρά η ζωή του. Λιβράει η κατάστασή του. Πλούσιος έγινε πτωχός. Αφέντης έγινε δούλος. Καθαρός έγινε ακάθαρτος. Υιός βασιλέως πριγκίπου έγινε υιός κύριο, έγινε βοσκός προβάτων. Έφτασε στην τελευταία βαθμίδα της αθλειότητος. Τι έπρεπε να κάνει, τι υπολείπε το να κάνει? Ένα μόνο. Να πάει να αυτοκτονήσει. Αυτοκτόνησε? Όχι. Άλλοι αυτοκτονούν. Στην Αμερική, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, παιδιά άσωτα, αφού γλεντήσουν και διασκεδάσουν και στραγγίσουν κάθε είδος ειδονής, κατόπιν πλέον γίνονται ράκοι, σκιέ γίνονται, όχι άνθρωποι, σκιέ. Πλούσια παιδιά, πλουσίων γονέων, άσωτα παιδιά του αιώνος μας, αυτοκτονούν αράδα μέσα στην Αμερική και στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Θα έπρεπε λοιπόν και αυτός να αυτοκτονήσει. Δεν αυτοκτόνησε. Γιατί? Μια ιδέα, ποια ιδέα? Ω ιδέα, μια ιδέα, ω ιδέα. Ιδέα αγάπη. Μια ιδέα που έλεγε μέσα του, γύρισε στο σπίτι σου, γύρισε στο πατρικό σου σπίτι, και ο πατέρας που είναι γεμάτος αγάπη και στοργή θα σε δεχθεί και πάλι. Και πράγματι με την ελπίδα αυτή τη βεβαία επήρε το ραβδί του, ευάδισε ξυπόλυτος χιλιόμετρα, πέρασε βουνά και λαγκάδια και γεφύρια, και να έφτασε στο πατρικό του σπίτι. Τον έδιωξε ο πατέρας? Δεν τον έδιωξε ο πατέρας, γιατί πατέρας είναι γεμάτος στοργή και αγάπη. Όταν τον είδε από μακριά, έπεσε στην αγκαλιά του, τον ασπάζετο, τον εφιλούσε,
και διέταξε αμέσως να τον πλύνουν, να τον καθαρίσουν. Διέταξε να του βάλουν καινούργια ρούχα, ολοκένουργια μεταξωτά ρούχα. Διέταξε να του βάλουν δαχτυλίδι στο χέρι του. Διέταξε να πάνε στο μαντρί, να σφάξουν το καλύτερο μοσχάρι, να ετοιμάσουν τραπέζι βασιλικό και να εορτάσουν και να πανηγυρίσουν την επιστροφή του ασώτου Υιού. Αυτά λέγει το Ευαγγέλιο σήμερα. Ανεκτίμητο αριστούργημα. Μα ποιος είναι, θα ρωτήσει, το άσωτος? Άσωτοι υπάρχουν σε όλες τις γενναίες. Άσωτοι υπάρχουν και στη δική μας γενιά, η οποία θα ονομαστεί γενιά ασώτων. Γιατί κανένας, καμιά εποχή δεν εκκληρονόμησε τόσα αγαθά όσον η εποχή η δική μας. Με τις εφευρέσεις έγινε η πλουσιωτέρα γενιά. Και όμως, ενώ η πλουσιωτέρα γενιά έγινε εν τούτης η γενιά αυτή δυστυχή και υποφέρει όσον οδέποτε. Άσωτη. Άσωτη ποιοι είναι? Άσωτη είναι τα παιδιά εκείνα που φεύγουν από το σπίτι και γυρίζουν όλη νύχτα στα κέντρα τα αμαρτωλά, στα νυχτερινά κέντρα, και το πρωί έρχονται στο σπίτι σε ελεηνή κατάσταση. Άσωτες είναι οι θυγατέρες που περιπατούν δεξιά και αριστερά χωρίς να θέλουν να δώσουν και έχουν το σπίτι ξεοδοχείου ύπνου και βαγητού. Άσωτοι είναι οι άντρες, οι παντρεμένοι, που αφήνουν τις γυναίκες των και ζουν παρανόμως με παλακίδα και με πόρνας και ξοδεύουν τα χρήματά των ενώ τα παιδιά των νηστικά. Άσωτοι είναι οι χαρτοπαίχτες, οι οποίοι διάρχονται τις νύχτες εις τα χαρτοπαίγνια. Άσωτοι. Μόνο αυτοί είναι άσωτοι? Όχι. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ασώτων. Άσωτοι. Τότε μόνο θα καταλάβουμε το Ευαγγέλιο, για να πούμε ότι άσωτοι δεν είναι μόνο αυτά τα πρόσωπα που αριθμίσαμε, αλλά άσωτοι είμαστε όλοι οι άνθρωποι, είναι εξαιρετικοί. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην είναι κατά την αβαθμόν άσωτος. Και άσωτος είναι πάσα αμαρτωλός, και όπως λέει το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Όλοι αμαρτάνομε. Όλοι είμαστε παραβάτου εν των εντολών του Θεού. Όλοι είμαστε άσωτοι, άντρες και γυναίκες και παιδιά. Άσωτοι, αμαρτάνομαι. Και πότε δεν αμαρτάνομαι? Και μία ημέρα, αν ζήσει ο άνθρωπος επί της γης, είναι αμαρτωλός. Αμαρτάνομαι με τα μάτια μας που βλέπουν τα αισχρά και κατανόμαστα. Αμαρτάνομαι με τα αυτιά μας που ακούμε ημέρα και νύχτα πράγματα τα οποία δεν πρέπει, δεν είναι λόγο να ακούσουμε. Αμαρτάνομαι με τα χέρια μας που πάμε στα δικαστήρια και παλαμίζουμε τον Ευαγγέλιο. Αμαρτάνομαι με τη γλώσσα μας που κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει με συκοβαντίες και διαβολής. Αμαρτάνομαι που λαστιμάμε το Θεό. Αμαρτάνομαι με το κορμί μας ολόκληρο. Αμαρτάνομαι με τη σκέψη μας, με την καρδιά μας, με τους διαλογισμούς μας. Αμαρτάνομαι την ημέρα, αμαρτάνομαι τη νύχτα, αμαρτάνομαι στους δρόμους, αμαρτάνομαι στις πλατείες. Και εδώ ακόμα στην εκκλησία που ερχόμεθα. Και εδώ, την ώρα που λέει η εκκλησία να σκόμεται στις καρδίες, το μυαλό μας δεν είναι στο Θεό, αλλά το μυαλό μας είναι έξω, ρεμβάζει εις τα κοσμικά και επίγεια. Αμαρτία ολόκληρο είναι άνθρωπος. Να πεπιστούμε? Όχι. Δεν πρέπει να πεπιστούμε. Γιατί? Δεν πρέπει να πεπιστούμε. Οσοδήποτε και είναι αμαρτία μας. Ήρχισαμε τον Ιερό Χρυσόστομο, τελειώνουμε τον Ιερό Χρυσόστομο. Κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, είτε μικρά είτε μεγάλη, κάθε μικρά αμαρτία τι είναι? Κάρβουνο του διαβόλου είναι. Κάρβουνο αναμένο. Κάρβουνο που καίει. Κάρβουνο που πυρπολεί. Κάρβουνο που διαλύει και καταστρέφει την ανθρωπότητα. Κάρβουνα λοιπόν. Με διαφορά ότι ο ένας έχει 5 κάρβουνα αναμένα μες στην καρδιά του που τον καίνε, κι άλλος έχει 100 κάρβουνα, κι άλλος έχει 200 κάρβουνα, κι άλλος έχει 300 κάρβουνα. Τι συμβαίνει? Όσα κάρβουνα, πες μου πόσα αμαρτίες. Και τα αμαρτήματά σου ακόμα να είναι βουνό, καμτσαλά να είναι. Και να παρουσιαστεί ακόμα άνθρωπος που να έχει αμαρτίες όσον κανείς άλλος άνθρωπος. Και αν αμαρτίες του είναι ένα σωρό κάρβουνα αναμένα, έλα λέει ο Χρυσόστομος, πάρε τα κάρβουνα τα αναμένα και ρίψε τα εις την θάλασσα. Η θάλασσα παλεύει με τη φωτιά, αλλά ποτέ η θάλασσα, ποτέ η φωτιά δεν νικάει τη θάλασσα. Η θάλασσα νικάει τη φωτιά. Φωτιά ποια είναι τα αμαρτήματά μας, όσοδήποτε μεγάλα και αν είναι. Θάλασσα απέραντος, ωκεανός, Ατλαντικός ωκεανός, Ειρηνικός ωκεανός, είναι το έλεος και η αγάπη του Θεού. Ελάτε λοιπόν, αδελφοί μου, σε αμαρτωλοί, άντρες, γυναίκες, σας προμάνιδε, γέροντες, μικρά παιδιά και νεότης, ελάτε να πάρουμε τα κάρβουνα την Άγια αυτή περίοδο, την Κυριακή του Ασώτου, τα μικρά αμαρτήματά μας, τα που έχουμε όλοι μας, και να τα ρίψουμε στο πέλαγος του Θεού, στην απέραντον αγάπη του Θεού. Και ο Θεός που εδέχτηκε τον άστον Υιόν, θα δεχθεί και εμάς. Και τότε χαρά γίνεται στον ουρανό, επενή αμαρτωλό μεταρρούντι. Και συναχθήσονται τότε εμπροσθέν του πάντα τα έθνη.
Χθες, αγαπητοί μου χριστιανοί, ψυχοσάββατο, μνήμη δηλαδή των προσφυλών μας νεκρών. Σήμερα Κυριακή, Κυριακή των Απόκρεων. Τι εστιατή είναι Απόκρεος? Ίσον αποχαιρετισμός της κρεοφαγίας, ίσον προήμιον της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, προανάκρωσμα διά που μας καλεί εις αγώνας πνευματικούς η Αγία μας Εκκλησία. Αλλά δυστυχώς ο πολλής κόσμος τις Άγιες αυτές οι μέρες που παίρνουν δάκρυα στα μάτια παντός Πιστού, τις Άγιες αυτές οι μέρες ο κόσμος ο πολλής με την πρόφαση ότι είναι απόκρεο και άρα σατανικό συμπέρασμα όλα επιτρέπονται, με την πρόφαση αυτή ο λαός μας, ο πολλής λαός μας εκτρέπεται σε αταξίας ηθικάς, σε μικράς και μεγάλας αμαρτίας που καταδικάζει η Αγία μας Εκκλησία. Την ημέρα λοιπόν αυτή που ο πολλής κόσμος ευρίσκεται μακράν από τον Θεό και από την Αγία του Εκκλησία και οριάζει, την ημέρα αυτή η Αγία μας Εκκλησία όρισε να διαβάζεται στους ναούς της Ορθοδοξίας Ευαγγέλιο. Ποιο Ευαγγέλιο? Το φοβερότερο Ευαγγέλιο από όλα τα έτη, από όλο το χρόνο το Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο της μελούσης κρίσεως. Όποιος το ακούει και έχει μέσα έστικτο, ένα ελάχιστο έστικτο πίστεως και λογικής, όποιος λέει ακούει το σημερινό Ευαγγέλιο, νομίζει ότι η γη σύεται εκ θεμελίων και ότι ο ουρανός αστράπτει και βροντά. Ακούεται η φωνή του αιωνίου Θεού. Το Ευαγγέλιο μας προειδοποιεί άπαντας. Τι μας προειδοποιεί? Ότι θα γίνει κρίσης δικαστήριων παγκόσμιων. Ότι δικαστής δε που θα μας κρίνει αδέκαστος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο εσταυρωμένος. Ότι θα χωριστεί η ανθρωπότης σε δύο μεγάλες παρατάξεις. Η μία παράταξη θα είναι η δίκαιη, η άλλη παράταξη θα είναι η αμαρτωλή, η μετανόητη. Ότι θα ακουστούν δύο αποφάσεις, τελεσίδικη, αμετάκλητη. Η μία δεύτε προς με πάντες η ευλογημένη του πατρός μου και ονομήσε τη βασιλεία του ουρανών. Η δε άλλη τρομερά πορεύεστε επ' εμού εις το πύρητο εξώτερον εις την κόλαση την αιώνιον. Κόλαση. Ποιος πιστεύει σήμερα κόλαση, ότι υπάρχει κόλαση? Λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, θα ήθελα και εγώ να μην υπάρχει κόλαση, γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και φοβούμαι την κόλαση. Κι όμως υπάρχει κόλαση. Η σπίσμα των αθέων και των ληστών, η σπίσμα των δαιμόνων, υπάρχει κόλαση. Όσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει νύχτα σκοτεινή, έτσι είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει κόλαση, κρίση και ανταπόδοση. Πού το στηρίζουμε? Υπάρχουν στηρίγματα ή είναι απλώς μύθος με τον οποίο εμείς οι ιερείς πρέπει να υπνώτουμε τον λαό? Στηρίζεται η ιδέα της κολάσεως, η αλήθεια της κολάσεως, η ιδέα της μελούσης κρίσεως και ανταποδόσεως στηρίζεται επάνω σε ορισμένα γεγονότα, σε ορισμένες αποδείξεις. Μία απόδειξη είναι το φωνάζει η δικαιοσύνη, η άλλη απόδειξη το μαρτυρούν οι λαοί όλο το κόσμο, η τρίτη απόδειξη ή και ισχυρότερα το αιώνιο λόγος του Θεού. Ας επιτρέψετε να τα αναλύσω δύο λίγο. Είπα ότι το φωνάζει η δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη είναι αίτημα παγκόσμιων, είναι αίτημα ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Η Εκκλησία μας ψάλλει και λέγει: δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Αλλά πού δικαιοσύνη? Εάν ρίψουμε ένα βλέμμα όχι μόνο στη δική μας κοινωνία, αλλά ρίψουμε ένα βλέμμα εις παγκόσμιο κλίμακα, εις τα διεθνείς σχέσεις των λαών, των μεγάλων και των μικρών, θα είδαμε τότε το φρικτό θέαμα ότι η δικαιοσύνη δεν υπάρχει.
Δεν βασιλεύει ο νόμος της αλληλεγγύης. Δεν βασιλεύει ο νόμος του Χριστού μας. Δεν βασιλεύει το αγαπάτε αλλήλους. Αλλά βασιλεύει στις κοινωνίες μας, παρόλα τα επιτεύγματα του υλικού και επιστημονικού κόσμου, μια αγριώτης πρωτοφανής. Βασιλεύει ο νόμος της ζούγκλας. Βασιλεύει το μικρό, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Εγκλήματα καθημερινώς ακούονται και αναγράφονται. Εγκλήματα εις όλες τις χώρες. Εγκλήματα που, για να ομιλήσουμε την γλώσσα της αστυνομίας, τελούνται με τελειότητα, λέγονται τέλεια εγκλήματα, γιατί και ο ικανότερος αστυνόμος δεν μπορεί να εξυκνιάσει τα ίχνη, να συλλάβει τον ένοχον, μένει ασύλληπτος και περιγελά και περιπέζει τη δικαιοσύνη και την αστυνομία. Ασύλληπτα. Οι δε ήρωες των εγκλημάτων αυτών περιφέρονται ελεύθεροι της κοινωνίας και τιμώνται και δοξάζονται μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουν εγκλήματα ασύλληπτα και ατιμόρυτα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλαστημούν Χριστό, Θεό, Παναγία, Ιερά και Όσια, κι όμως δεν βλέπουμε να πέφτει αστροπελέκι επάνω στα σκεφαλάστων την ώρα που βλαστημούν. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα δικαστήρια και ξαπλώνουν τα βρωμερά τους χέρια επάνω στο Ευαγγέλιο και ορκίζονται και μένουν ατιμόρυτοι. Υπάρχουν γυναίκες που εγκατέλειψαν, που αφήνουν τους άνδρες των και συζούν παρανόμως με άλλους άνδρες και μένουν ατιμόρυτες. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι διώξαν τις γυναίκες των και ζουν με τα παλακίδων και μένουν ατιμόρυτες. Υπάρχουν σκληροί και απάνθρωποι άνθρωποι οι οποίοι ροφούν το αίμα του λαού, των πτωχών ανθρώπων, των πτωχών και ορφανών και δημιουργούν περιουσίας τεραστίας και όμως παραμένουν ατιμόρυτοι. Ατιμόρυτα τα εγκλήματα. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη αποδεικνύεται αδύνατος και ανίσχυρος. Και όπως έλεγε ένα αρχαίος φιλόσοφος, ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων τι είναι? Ένα αραχνόπανον. Έτσι έλεγε ένας δικός μας αρχαίος φιλόσοφος. Είναι ένα αραχνόπανον. Και όπως το αραχνόπανο πιάγει μυγάκια, τα μικρά ενδοήφια, τις σφίγγες διασχίζουν, διαπερνούν το αραχνόπανο, έτσι ακριβώς και η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Τα μυγάκια συλλαμβάνει. Τα μικρά και ασήμαντα, τα μεγάλα, τα τεράστια εγκλήματα μένουν ασύλληπτα και ατιμόρυτα. Υπάρχουν λοιπόν ατιμόρυτοι άνθρωποι. Λοιπόν, τι γίνεται? Θα μείνουν ατιμόρυτοι αιωνίως? Όχι, όχι. Διαμαρτύρεται η ανθρωπίνη συνείδηση. Το ένστικτο, το δικαίωμα που εφύτευσε ο Θεός στα σπλάχνα του ανθρωπότητος διαμαρτύρεται και φωνάζει ότι οπωσδήποτε θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα συλληφθούν οι εγκληματίες των τελείων εγκλημάτων, θα συλληφθούν οι παραβάτες των διαφόρων ηθικών διατάξεων, θα συλληφθούν στα δίκτυα της αδεκάστου δικαιοσύνης όλοι οι ένοχοι και αμαρτωλοί. Μάλιστα, υπάρχει η δικτύων δικαστήριων, το λέγει μέσα, το ζητεί. Άλλωστε ματαιώτης, άλλωστε δεν υπάρχει τίποτε. Ή υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει Θεός και υπάρχει Θεός, πρέπει να είναι δίκαιος και να απονέμει δικαιοσύνη και να τιμωρήσει το έγκλημα και να μην ψήσει την αρετή. Είναι ανδίστακτο, συλλογική, το απαιτεί οπωσδήποτε. Αλλά το ζητούν ακόμα και, αλλά το μαρτυρούν ότι υπάρχει κρίση και ανταπόδοση. Οι λαοί ολόκληρη τη γη. Όλοι οι λαοί σε όλο τον πλανήτη μας, παλαιότεροι και νεότεροι, έχουν το ένστικτο, έχουν την ιδέα, την παράδοση ότι οπωσδήποτε θα γίνει κρίση. Με τα διαφορά, ότι η ιδέα αυτή έχει διαφόρου παραλλαγά. Ένα υπενθυμίζω, όταν το δικαστήριο των Αθηνών αδίκως εδίκασε εις θάνατον το δικαιότερο των ανθρώπων, τον Σοκράτη, και ο Σοκράτης καταδικάστηκε να πει το κόνιον, είπε τότε τα αθάνατα λόγια: «Δεν πιστεύω σε ανθρώπινη δικαιοσύνη, φεύγω και μεταβαίνω σε έναν άλλο κόσμο, όπου εκεί ο Αιάκος, ο Ραδάμανθος και ο Μήνος, οι τρεις αυτοί δικαστέ, θα δικάσω την υπόθεσή μου και θα αποδώσω δικαιοσύνη στον ουρανό, στην θεία δικαιοσύνη πιστεύω και όχι στην ανθρωπίνη δικαιοσύνη», εφώναξε ο Σοκράτης. Ναι, υπάρχει κόλαση, υπάρχει δίκη και ανταπόδοση. Το μαρτυρεί με το ζητεί η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Υπάρχει, το φωνάζουν οι παραδόσεις όλων των λαών. Υπάρχει, ποιος, το μεγαλύτερο επιχείρημα ποιο είναι, ότι υπάρχει. Ότι εκείνο το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, ότι υπάρχει, είναι ότι το βεβαιώνει ποιος? Ένας το βεβαιώνει. Και φτάνει η μαρτυρία ενός και μόνο. Και μόνον αυτού η μαρτυρία να αποδείξει ότι υπάρχει κόλασης και ανταπόδοσης. Η μαρτυρία αυτού είναι του Κυρίου ημώνες του Χριστού.
Όλοι ψεύδονται, όλοι σφάλουν, αλλά ο Χριστός δεν έσφαλε. Ο Χριστός ό,τι είπε ευγήκε αληθινό. Προεφήτευσε ορισμένα πράγματα τα οποία συν το χρόνο εν διεξελίξει των αιώνων πραγματοποίησαν. Προεφήτευσε ότι ο ναός του Λομόντος, το κάφημα αυτό των Ισραηλιτών, ο περίλαμπρος λαός, ανώτερος της Αγίας Σοφίας, δημιούργημα θαυμαστών, ανώτερο του Παρθενώνος, ο ναός του Λομόντος θα καταστραφεί και θα μείνει λίθος επί λίθου. Και όντως καταστράφει ο ναός του Λομόντος. Και ενώ το Ισραήλ σήμερα είναι το πλουσιότερο κράτος του κόσμου και έχει όλες τις τράπεζες του κόσμου και αργύρων και χρυσίων, και ενώ το μικρότερο χωριό της Πρέσπας χτίζει μικρά εκκλησία στην Οξιά, ένα μικρό χωριό με 15 ανθρώπους έχει χτίσει ωραία εκκλησία, η Οξιά έχει εκκλησία. Το Ισραήλ μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να χτίσει καμία εκκλησία απολύτως. Μένει εκεί και κλαίουν στα ρήπια του νου Σολομόντος κάθε Σάββατο Ισραηλίτε. Προεφήτευσε την καταστροφή του Σολομόντος και συνετελέστη και μέχρι σήμερα είμαστε μάρτυρες της προφητείας αυτής. Προεφήτευσε ότι οι 12 ψαράδες θα γίνουν παγκόσμιοι διδάσκαλοι του κόσμου και ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα ακουστεί σε πάσα γωνία του κόσμου. Και σήμερα οπουδήποτε και να μεταβείτε θα ακούσετε το κήρυγμα του Ευαγγελίου και δεν υπάρχει γωνία του κόσμου όπου δεν κηρύσσει το Ευαγγέλιο. Προεφήτευσε ότι η Εκκλησία μας θα πολεμηθεί με λύσσα. Θα πολεμηθεί με όλες τις δυνάμεις. Κι όμως η Εκκλησία, όπως παρουσιάζει το παράδειγμα της Πολωνίας, θαυμαστόν παράδειγμα, νικά και θριαμβεύει στον αιώνα τας μυριάδας των τάγκων και αεροπλάνων του κόσμου τούτου. Προεφήτευσε ο Χριστός. Όπως λοιπόν όσα προεφήτευσε βγήκαν αληθινά μέχρι σήμερα, έτσι και η προφητεία αυτή, η μεγαλύτερα προφητεία, ότι θα έρθει η ώρα εκείνη κατά την οποία θα δικάσει ο κόσμος, ο Θεός των κόσμων, ο Χριστός. Ω, ποια ώρα αυτή. Γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει, να εκφράσει το απερίγραπτο μεγαλείο της ημέρας αυτής της παγκοσμίου κρίσεως. Πώς, ποια, σε ποια στιγμή, ποια ώρα, όπως προημερών στην Αθήνα κάτω, τα δισκοτέξ, τα κέντρα, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα ή των γεμάτα, κέτρωγον, κέπινον και γελούσαν και χόρευαν τους πλέον εξάλλους χορούς και τραγουδούσαν τη ζέλη και εισέπρατον χειροκροτήματα, ξαφνικά σταμάτησαν πυρούνια, πιάτα, τα πάντα, τρόμος και φόβος. Σαν ποντίκια έφευγαν μέσα από τα βάθη της γης. Τι συνέβη, σεισμός. Άγνωστος ώρα. Όπως η ώρα του σεισμού είναι άγνωστος και δεν γνωρίζουμε ποια ώρα θα έρθει ο σεισμός, δεν ασύστα θεμέλια της γης, έτσι ακριβώς ως ημέρα σεισμού, ως ημέρα τρομερά και απαισία θα έρθει. Μια ημέρα, μια ώρα που οι άνθρωποι γλεντούν και διασκεδάζουν. Μια ώρα που βλαστιμούν το Άγιον το όνομα. Μια ώρα που κυλίονται στον γόργορο της ακαθαρσίας και αμαρτίας. Μια ώρα που κλέπτουν και ατιμάζουν και περιβλούν τα πάντα. Μια ώρα που ασχημονούν. Μια ώρα άγνωστον. Μια ώρα εκείνη θα γίνει ο παγκόσμιος δίκη, η έλευση του Κυρίου μας του Χριστού. Πώς θα λέει η γραφή με εικόνα φοβεράς. Ότι ο ήλιος θα σκοτιστεί. Όπως σβήνει ένα κυρί θα σβήσει και ο ήλιος που έλαμπε χιλιατρίδας εις των ουράνιων θόλων. Τα άστρα θα πέσουν όπως πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα, των δέντρων τα δέντρα, όταν σύει σφοδρός άνεμος. Τα βουνά θα λιώσουν σαν μολύβι, τα ποτάμια θα ξηρανθούν και τότε θα εμφανιστεί στον κόσμο σημείων μάγα. Ποιο σημείο όψονται εις τον εξεκέντησαν. Όψονται εις τον εξεκέντησαν, λέγει η Μεγάλη Παρασκευή. Ότι θα είδουν, λέει, το σημείο, το δε σημείο, το υπερπάν σημείο είναι ο Τίμιος Σταυρός, είναι η σημαία του εσταυρωμένου λυτρωτού. Και θα έρθουν άγγελοι και αρχάγγελοι. Και θα παρουσιαστεί ο εσταυρωμένος λυτρωτής του κόσμου. Όχι πλέον ως νύπιον, ως σκιά, ως εμπεγμός του κόσμου, αλλά ως μία πραγματικότης, ως βασιλεύς, ως πανβασιλεύς, ως κυρίαρχος του σήματος κόσμου. Οποία ώρα τότε, αγαπητοί μου χριστιανοί, συναχθίσονται ενώπιόν του πάντα τα έθνη. Άνθρωποι πτωχοί και ασήμαντοι, αλλά και βασιλείς και αυτοκράτορες και τύρανοι, που εσκόρπισαν τον δρόμο και τον φόβο ως ατήλε και τα μεγάνη στον κόσμο. Αλλά οι πτωχοί άνθρωποι, απένταροι, που δεν είχαν ψωμί να φάνε, αλλά κένδυτοι και επέτε, αλλά και πλούσιοι που ζουν εν πάση κλειδί και εν πάση πολυτελεία και κλειδί στα μεγαλά τους και διασκεδάζουν και οριάζουν. Αγράμματοι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν την υπογραφή τους, αλλά και βαθείς επιστήμονες, Αϊνστάιν και Πλάτωνες και Αριστοτέλη.
το γυναίκες αλλά και άντρες, μικρά παιδιά αλλά και ασπρομάτιδες γέροντες, Ανατολή και Δύσης, Βορράς και Νότος, όλα τα σημεία του κόσμου, όλη η γλώσσα, όλη η φυλή, όλος ο λαός, από τον πρώτον Αδάμ μέχρι τον εσχάτο ανθρώπου που έζησε, όλοι ως μυρμικιά, ως θάλασσα, ως κύματα απέραντα, παμφράζοντα, θα έρθουν ενώπιον του Κυρίου μα Ιησού Χριστού και θα δικάσει ο Χριστός. Και θα είπει προσμένους με, δεύτε προς με, οι ευλογημένοι του Πατρός, προς δε, πορεύεστε απ' εμού εις το πυρ το αιώνιον. Απίστευτα είναι αυτά. Απίστευτα. Θα ήθελα και εγώ να είναι απίστευτα. Αλλά είναι πραγματικότητες. Όσο βέβαια είναι ότι αύριο ξημερώνει η Δευτέρα, όσο βέβαια είναι ότι θα έρθει η μέρα εκείνη. Ω Κύριε, 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 έπειδε, είδε τους αμαρτωλούς ημών, τι πρέπει να πράξουμε. Υπάρχει, ναι, η σπίσμα των δαιμόνων, υπάρχει. Η σπίσμα των αθέων, υπάρχει, ναι. Η σπίσμα, όσο βέβαια είναι ότι υπάρχει ήλιος και άστρα του ουρανού, ακόμα περισσότερο βέβαια είναι ότι υπάρχει Θεός. Έστι δίκης ο οφθαλμός, ως τα πάντα ωρά, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα. Υπάρχει ένα αυτή που τα ακούει όλα. Υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα. Ναι, βεβαιότητες αρχαία, προγονική, το αίσθηκτο δικαιοσύνης, επαναδόση των λαών. Ο λόγος του Χριστού βεβαιώνει ότι έρχεται η μέρα εκείνη. Αδελφοί μου, τι πρέπει να πράξουμε, και εγώ που ακούω τα ήλια, εγώ και εσείς που με ακούετε, να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για την μεγάλη αυτή ημέρα. Να έχουμε έτοιμον την απολογία μας ενώπιον του βοβλουμήματος του Χριστού. Και ήθε ο Θεός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, κανείς από εμάς να μην ακούσει των κεραυνών, των κεραυνών. Πορεύεστε από μου εις το πυρ το αιώνιον, αλλά να ακούσει τη χαρμόσυνη φωνή, δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήστε ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Αμήν. Σ' ομολογήσουμε εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια σου. Όποια ώρα τότε και ημέρα κοπέλα, όταν καθίσιον δίτης επί θρόνου φοβελούν βιβλιαν ήγονται και πράξεις ελέγονται και τα κρυπτά τους όντως δημοσία. Επί συνάγοντες πάντα τα έθνη, δευτερακούσατε βασιλείς και άρχοντες δούλοι και λευθέρι. Από προσώπου αυτού όταν άγγελοι παρίστανται ελέγχοντες ας πράξεις τας διανοίας ας ενθυμίσεις τα ενικτήκε. Oh,
άλλος σπούδασον θάζουσα ψυχή. Ο Θεός επίστρεψον σώσον με ως μόνος ευθαγνός. Καθίστε. Γνωρίζω ότι είστε κουρασμένοι από τη μακράν ακολουθία. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε ολίγη υπομονή για να ακούσετε ένα σύντομο κήρυγμα που θα ερμηνεύσει ένα από τα ρητά που ακούμε με την Αγία αυτήν ημέρα. Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτος. Ευσεβές εκκλησίασμα, αγαπητοί μου συναμαρτωλοί αδελφοί, Μεγάλη Παρασκευή είναι σήμερα, ημέρα ιερά, ημέρα πλήρης αναμνήσεων, ημέρα που προκαλεί ρήγη συγκινήσεως και δάκρυα σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν μέσα εις τα στήθη των μια σπίθα πίστεως και ανθρωπισμού, σε εκείνους τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι πέραν από την ύλη υπάρχει το πνεύμα το αθάνατο. Μεγάλη Παρασκευή. Ας βγάλουμε την ώρα αυτή από την καρδιά μας, από το μυαλό μας, κάθε ιδέα γήινης, κάθε ρηπαράν σκέψη και λογισμών. Ας καθαρίσουμε τη διάνοιά μας και με τα φτερά της φαντασίας, αγαπητοί μου, ας πετάξουμε, ας διασχίσουμε τους αιώνας, τα διαστήματα των αιώνων, και νοερός ας ευρεθούμε, νοερός ας επισκεφθούμε, αφού δεν μας εξίωσε ο Θεός να επισκεφθούμε σωματικός, ας επισκεφθούμε ψυχικός, διότι μπορεί κανείς να πάει στους Αγίους Τόπους και να μην είναι ψυχικός στους Αγίους Τόπους, να είναι εκτός των Αγίων Τόπων. Και μπορεί κανείς να μην πάει στους Αγίους Τόπους και να είναι ψυχικός εκεί στους Αγίους Τόπους. Και σήμερα πρέπει η διάνοιά μας και οι σκέψεις μας, νοερός με τα φτερά της φαντασίας, να ευρεθούμε εις το σημείο εκείνων του πλανήτου μας, εις το σημείο εκείνο που ονομάζεται Κρανίου Τόπος, Γολγοθάς, εκεί όπου επέκθη το δράμα των δραμάτων, εκεί όπου διεξήχθη η κρατεά μάχη μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ αληθείας και ψεύδους. Εκεί λοιπόν στον Γολγοθάν είναι ο εσταυρωμένος λυτρωτής του κόσμου. Θεατέ, θεατέ είναι πολλοί. Θεατέ εμπρότης είναι οι άγγελοι και αρχάγγελοι, τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, Χερουβίμ και Σεραφείμ, που απάνω από τα θεωρία της αιωνιότητος βλέπουν το δράμα και αγαναχτούν και είναι έτοιμοι με τα τρομφέα στα σπυρίνας να κατέλθουν εδώ εις την γην και να σαρώσουν την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Θεατέ είναι ακόμα ο όχλος εκείνος που 4 ημέρες ενωρίτερο, την ημέρα των βαΐων, εκράβγαζε και έλεγε και η φωνή του έφτανε μέχρι τα άστρα του ουρανού, Οσανά, και τώρα είναι κάτω από τον σταυρό για να εμπέξει. Θεατέ του είναι ακόμα ειδωλολάτρε. Ποιοι είναι ειδωλολάτρε? Είναι το απόσπασμα, το στρατιωτικό απόσπασμα που επικεφαλής έχει 100 λοχαγών, και αυτό το απόσπασμα έλαβε εντολή να προευθεί στον τόπο, στον Γολγοθάν, και να εκτελέσει την απόφαση του Ιουδαϊκού δικαστηρίου. Οι στρατιώτες αυτοί, αγρίκοι στρατιώτες, που έχουν λάβει μέρος σε διαφόρους μάχες και είδαν να χύνεται αίμα ανθρώπων,
είναι αδιάφοροι ή μάλλον όχι αδιάφοροι, αλλά συνεχίζουν τον εμπεγμό που έκαναν μέσα εις το πρετόριο του Πιλάτου. Παρακολουθούν την εκτέλεση. Παίζουν ζάρια κάτω από τον σταυρό του Κυρίου και πίνουν μεθυστικά ποτά. Αλλά έπνης. Ο εσταυρωμένος από τους τρεις εσταυρωμένους, ο εσταυρωμένος που ευρίσκεται στο κέντρο, ο μεσαίος σταυρωμένος, ο Χριστός, εκεί το ενδιαφέρον τους. Βλέπουν ότι διαφέρει από τους άλλους. Οι άλλοι βλαστημούν, καταρώνται την ημέρα της γεννήσεώς του και εξφενδονίζουν ύβρις και βλασημίας προς όλα τα σημεία του ορίζοντος, ενώ ο εσταυρωμένος σιωπά. Η δε σιωπή του αυτή είναι μυστηριώδη σιωπή που προκαλεί συγκίνηση. Σιωπά ο Χριστός. Και όταν άνοιξε το στόμα του, τα άχραντα του χείλη, δε να είπε τους επτά λόγους, τα λόγια εκείνα που είπε ο Χριστός δεν ήσαν κατάρρε, αλλά ήσαν ευλογία, ήσαν λόγια που προκαλούσαν βαθία την εντύπωση εις τους ακροατάς και θεατάς, και αυτά τα λόγια τα προσέχανε οι σταυρωτέ του Χριστού μας, οι στρατιώτε, το απόσυμα των στρατιωτικών, άκουαν το Πάτερ άφες αυτής που γραδέστη ποιούση, άκουαν το διψό, άκουαν το θε ηλίλη λαμάσα βαχθονή, άκουαν το τετέλεστε, όλα αυτά τα ήκουαν. Και διερωτώντο οι στρατιώτε, ποιος να είναι αυτός άραγε? Αυτός διαφέρει τεράστια από τους άλλους καταδίκους. Αλλά όταν πλέον, μετά το μεσημέρι, οι στρατιώτε με τον κατόνταρχο είδανε τον ήλιο να σκοτεινιάζει και το σκοτάδι να απλώνεται εις όλη την γη, και η γη να σύεται εκ θεμελίων και τα μνήματα να ανοίγουν, τότε πλέον έφρυξαν, τότε έπαψαν πλέον να έχουν δισταγμούς και αμφιβολίας, και ο εκατόνταρχος εγονάτισε και είπε αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Δεν είναι αυτός τυχαίων πρόσωπο, δεν ομοιάζει με τους άλλους ανθρώπους, είναι πρόσωπον θεϊκών, πρόσωπον υπερφυσικών, πρόσωπον που έχει θεϊκή την προέλευση. Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος, αληθώς λέει είναι Υιός του Θεού, είπε ο εκατόνταρχος επί της κεφαλής του αποσπάσματος. Από τότε που είπε τα λόγια αυτά ο εκατόνταρχος, μετρήστε, έχουν περάσει περίπου 20 αιώνες, και η μαρτυρία αυτή του εκατοντάρχου, η ομολογία αυτή του εκατοντάρχου δεν είναι μοναδική, εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πολλές μαρτυρίες, αναρρύθμιτες μαρτυρίες, μαρτυρούν ότι όντως ο Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία παρουσιάσαν διαμέσου των αιώνων, αλλά είναι μοναδικό πρόσωπο, είναι ο Υιός του Θεού, είναι Θεός, είναι Θεάνθρωπος. Έχουμε αποδείξεις? Έχουμε αποδείξεις. Ποιες αποδείξεις? Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος, το φωνάζει πρώτα πρώτα η διδασκαλία του. Ανοίξατε τα ιερά κείμενα, τα κείμενα των θρησκειών όλων του κόσμου, παλαιότερων και νεότερων. Διαβάσατε τα βιβλία των φιλοσόφων. Ακούσατε τους λόγους των μεγαλύτερων ρητόρων του κόσμου. Θα δείτε ότι η διδασκαλία του Χριστού είναι ανώτερη από όλες τις δασκαλίες, είναι υπέροχος. Δεν αρνούμε ότι είπαν και άλλοι λόγια σπουδαία, αλλά τα λόγια των αυτά ομοιάζουν με ψήγματα, με μικρά ψήγματα χρυσού που είναι ανακατεμένα μέσα εις ένα όγκον ευτελών μετάλλων. Τα λόγια των άλλων φιλοσόφων ομοιάζουν με μικρά φώτα, με πυγολαμπίδας θα έλεγα, μπροστά στον ήλιον που φωτίζει τον κόσμο ολόκληρο. Τα λόγια του Χριστού είναι φως και ζωή.
έκαναν εντύπωση τεραστία στους συγχρόνους των. Έλεγαν αυτοί που τον άκουαν, οι ψαράδες και οι άλλοι, ότι ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος. Είπε κάποιος, ας προάγεται το ανθρώπινο πνεύμα, ας προχωρούν οι επιστήμες, ας γίνονται ανακαλύψεις. Ποτέ η ανθρωπότης δεν θα φτάσει το ύψος της διδασκαλίας του Κυρίου ημώνος του Χριστού. Και κάποιος άλλος είπε ότι και αν ακόμα υποθέσουμε, δεν ξέρουμε, εάν στα άστρα επάνω κατοικούν λογικά όντα όπως οι άνθρωποι, αλλά και αν υποθέσουμε ότι επάνω στα άστρα της γαλαξίας κατοικούν άλλοι άνθρωποι, άλλα λογικά όντα, δεν μπορούν να έχουν θρησκεία ανώτερη από τη θρησκεία που εκήρυξε ο Χριστός. Αληθώς Θεού ειν ούτος, το φωνάζει η διδασκαλία Του. Δεν είναι μόνο στη διδασκαλία Του, το φωνάζουν τα θαύματά Του, τα θαύματα του Χριστού. Όπου άπλωνε τα πανάχραντα χέρια Του, όπου εστέγεται ο Χριστός, όπου οικούεται η θεϊκή Του φωνή, εκεί θαύματα έγινοντο. Εκεί ο άνεμος σταματούσε. Η θάλασσα, η τρικυμιώδης θάλασσα έγινε το γαλήνι. Εκεί δαιμόνια εξεριζόντο από τα βάθη των καρδιών των ανθρώπων. Τυφλοί έβλεπαν το φως, κοφοί άκουαν, μογγυλάλοι ομιλούσαν, λεπροί εκαθαρίζοντο, παράλυτοι ανορθώνοντο. Και αυτοί ακόμα οι νεκροί ανίσταντο εκ των τάφων. Θαύματα, όχι φανταστικά, θαύματα πραγματικά, θαύματα που δεν έγιναν τη νύχτα, θαύματα που δεν έγιναν σε κάποια μυστικιά γωνία του κόσμου, θαύματα που έγιναν ενώπιον εχθρών, ενώπιον ανθρώπων, οι οποίοι είδαν και ομολόγουν και έλεγαν ότι τι αυτά γεγονότα δεν είδαμε ποτέ στον κόσμο. Τα θαύματα του Χριστού είναι αναρρύθμιτα. Τόσα πολλά είναι τα θαύματα του Χριστού που εάν η θάλασσα γίνει μελάνη και ο ουρανός γίνει χαρτί και τα δέντρα γίνουν μολύβια, δεν φτάνουν. Δεν να περιγράψουμε, να γράψουμε τα θαύματα που έκαμε, κάμνη και θα κάνει μέχρι συντελείας των αιώνων ο Κύριος ημώνας ο Χριστός. Αληθώς Θεού Υιός ημούτος. Του φωνάζει η θεϊκή του διδασκαλία, το φωνάζουν τα θαύματά του, το φωνάζει ακόμα ο βίος του Άγιος. Υπήρξε ο Χριστός Άγιος. Άγιος όχι υποσχετική έννοια, όπως μπορεί να είναι πολλοί των ανθρώπων, αλλά είναι Άγιος υπό απόλυτον έννοια. Είναι εκείνος στον οποίο δεν υπάρχει καμία κακία, κανένα ελάττωμα. Είναι εκείνος τον οποίο δεν ευρέθη δόλωσε στο στόμα του. Είναι εκείνος που μαρτυρούν οι μαθητές του ότι λάμπει η ζωή του εκπάσης πλευράς. Είναι εκείνος που αιρετοί του εκάλυψαν ουρανούς. Ποιοι αιρετοί του Χριστού να αναφέρομεν, ή ποιοι να παραλείψομεν, η πτώχεια του, η απλότης του. Κανείς άλλος δεν έζησε τόσο απλά, τόσο ταπεινά όπως ο Χριστός. Έζησε τόσο πτωχός ώστε δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Η πτώχεια του, η απλότης του, η πραότης του απέναντι των εχθρών του, η ανεξεκακία του απέναντι των σταυρωτών του, η φωνή του εκείνη μεγαλειώδης, «Πάτερ άφεσαι αυτή σου γραδεστηπιούσι», το θάρρος του και η παρησία του ενώπιον Πιλάτου και των αρχών της γης να ομολογήσει την αλήθεια, η ταπείνωσή του η μεγάλη ώστε να γίνει δούλος και υπηρέτης και να πλύνει τους πόδας των μαθητών του. Προπαντός όμως η αγάπη του, η φλογερά του αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, προς τους ανθρώπους που πάσχουν και υποφέρουν, όλα αυτά συνθέτουν μεγαλειώδη την εικόνα των αρετών του Χριστού μας. Μερικοί προσεπάθησαν να βρουν ελαττώματα στη ζωή του Χριστού και επίεσαν τον εγκέφαλό τους και μελέτησαν τα Ευαγγέλια.
Αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν στο πρόσωπο του Χριστού κανένα ελάττωμα. Εις τρόπον ώστε ο Χριστός να είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο άνευ κυλίδων, ο ήλιος έχει τα σκυλίδας του που αμαυρώνουν τον ήλιον, αλλά ο Χριστός είναι ο ήλιος ο ακυλίδωτος. Είναι εκείνος στον οποίο δεν ευρέθη ουδε μία ουδέν ίχνος κακίας, αλλά όλο το σύνολο ή το σύνολο αρετών του Χριστού μας. Και είναι εκείνος που είπε τις ελέγχουμε πρι αμαρτίας. Και το ερώτημα αυτό παραμένει αναπάντητο διαμέσου των αιώνων. Αληθώς Θεού είναι ούτος, το αποδεικνύουν η δασκαλία του. Αληθώς Θεού είναι ούτος, το αποδεικνύουν τα θαύματά του. Αληθώς Θεού είναι ούτος, το αποδεικνύει η αγιότης του βίου του. Αληθώς Θεού είναι ούτος, το αποδεικνύει ποιος, η μαρτυρία. Ποια μαρτυρία, των αιώνων η μαρτυρία. Δεν το μαρτυρεί μόνο ο εκατόνταρχος. Το μαρτυρούν γενναίοι γενναιών. Το μαρτυρούν μικρά παιδιά που κρατούν στην αγκαλιά τους εμητέρες, όπως ήταν ο Άγιος Κύρικος. Το μαρτυρούν παρθένε. Το μαρτυρούν ιδιώτε. Το μαρτυρούν ψαράδες. Το μαρτυρούν σοφοί μεγάλοι και επιστήμονες, οι οποίοι ομολογούν ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός. Τάχτα τα ολίγα αγαπητοί μου είχα να σας είπω. Θεατέ και εμείς ήμαθα σήμερα. Τι είδους θεατέ είμαστε? Παρακολουθούμε το θείο δράμα ως άγγελοι και αρχάγγελοι? Παρακολουθούμε το θείο δράμα, μήπως παρακολουθούμε το θείο δράμα όπως ο όχλος, ο οποίος εφώναζε ξανά και μετά εφώναζε Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν? Παρακολουθούμε το θείο δράμα ως ο εκατόνταρχος, ο οποίος στην αρχή είχε δισταγμούς, αλλά μετά τα αυτά επίστεψε και ομολόγησε τον Χριστό? Εάν μέσα εδώ στην εκκλησία που ευρισκόμαθα σήμερα, γύρω από τον Εσταυρωμένο, υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει κάποια αμφιβολία για το πρόσωπο του Χριστού, δεν έχει τίποτε άλλο να κάνει παρά να ερευνήσει, να εξετάσει, να πλησιάσει με δάκρυα και με συγκίνηση τον Χριστό, και τότε ως άλλος εκατόνταρχος θα αναγκαστεί από τα πράγματα να ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι αληθώς Θεού Υιός, ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ότι είναι ο Θεάνθρωπος, ον παιδες Ελλήνων ημνείται και περιψούται εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.